ένα παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, 5 παιδιά και 2 οι γονείς, 7, με πατέρα μετανάστη και μάνα αγρότησα, όπου το παράπονο μου το μεγάλο, και κάνω μια παρένθεση, ήταν ότι στο επάγγελμα μητέρας έγραφαν οικιακά, ενώ εγώ ήξερα ότι η μητέρα μου ήταν αγρότησα, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε επάγγελμα αγρότησας. Για να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την οικογένειά σας. Και γι' αυτό ακριβώς. Φωτογραφίες 12, 13, 14, 15 να τις δούμε. Έβαζαν αυτό στη μητέρα μου το επάγγελμα και έβαζαν οικιακά. Ποιος μπορούσε λοιπόν να σκεφτεί ότι ένα παιδί που μεγάλωσε και έχει μια τέτοια διαδρομή θα μπορούσε να βρεθεί σε πρώτες θέσεις ευθύνης στην κεντρική πολιτική σκηνή και μέσα. Εδώ είναι η μητέρα σας, όταν έχετε εκλεγεί νομάρχης βεβαίως. Ναι, είναι όντως όταν εκλέχτηκα νομάρχης. Και εδώ είναι οι γονείς μου. Οι γονείς σας. Λοιπόν, πώς γίνεται η μετάβαση, πώς μπαίνετε στην πολιτική, κυρία, συγκινήστε και σήμερα ακόμα, δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια που τους έχετε χάσει, αλλά συγκινήστε ακόμη, ε. Ήταν, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο. Εντάξει, να δείτε. Ήμασταν πολύ δομένοι, όπως όλες οι οικογένειες στην Κρήτη, και εκ των πραγμάτων είχαμε πάντα ένα συλλογικό βηματισμό, παρά το γεγονός ότι είμαστε 5 αδέρφια, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Προέρχομαι από αγροτική οικογένεια με πατέρα μετανάστη και νιώθω περηφάνεια γι' αυτό, πολύ μεγάλη, που το έχω μεταφέρει και στα παιδιά μου, νομίζω. Και έτσι πρέπει να νιώθουν όλα τα παιδιά που προέρχονται από αυτές τις οικογένειες, γιατί οι γονείς που ασχολούνται με τα αγροτικά είναι άνθρωποι που γίνονται ένα με τη γη, άρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να δημιουργούν σταθερές δομές, σταθερές οικογένειες μέσα σε μια κοινωνία, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ζητήματα και θέματα. Θέλω λοιπόν και επιμένω σε αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε μια μεσαία τάξη δυνατή, η οποία κατάφερε να βρεθούν πολλά μέλη της στη συνέχεια σε θέσεις ευθύνης, και έχοντας ακριβώς αυτές τις βάσεις να βαδίζουν δυναμικά και γιωμένοι και όχι απογειωμένοι με την αρνητική πλευρά, να μπορέσουν να δημιουργήσουν πολιτικές οι οποίες βοήθησαν και τη χώρα και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όταν την πρωτοείδατε, ίσως δεν την περιμένατε κιόλας, σας προκάλεσε μια συγκίνηση. Ας πάμε όμως τώρα στη φωτογραφία 24, που ίσως δεν τη θυμάστε καν ότι μπορεί να υπάρχει στα αρχεία των δημοσιογράφων. Σελίδα 24, εδώ είναι τα παιδιά σας. Η φωτογραφία αυτή, και είναι από την ημέρα που ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας ως νομάρχης. Νομίζω εκείνη η ημέρα πρέπει να είναι. Σας προκαλεί την ίδια συγκίνηση το να βλέπετε έτσι τα προσφυλή πρόσωπα που αγαπάτε τόσο πολύ, και να ετοιμάσετε και τη φωτογραφία ένα από το επόμενο πακέτο. Τα παιδιά μας είναι ο άλλος μας εαυτός, η συνέχειά μας, έτσι. Η δύναμή μας, όλα. Είναι κατανοητό ότι τα παιδιά μου με έχουν κάνει περήφανη πάρα πολλές φορές. Τα αγαπώ πολύ, είναι το μεγάλο μου στήριγμα. Και ήταν σε κάθε δύσκολό μου βήμα το μεγάλο μου στήριγμα. Ήταν πάντα έτσι κοντά σας. Ήταν πάντα κοντά μου. Σας βοηθούσαν δηλαδή. Να δούμε και τη φωτογραφία από το επόμενο πακέτο, την πρώτη κατά σειρά. Αυτή είναι εδώ. Ναι, δώστε τη. Εδώ φαντάζομαι ότι συγκινείστε περισσότερο από ότι... Η δυναμική συνέχεια είναι αυτή. Είναι τα εγγόνια σας. Αυτοί εδώ πραγματικά οι δυο... Θα μας τους μικροί μπόμπυρες. Ναι. Δεξιά, όπως βλέπουμε, είναι ο γιος της κόρης μου, ο Ζαχαρίας, και αριστερά είναι ο γιος του γιού μου. Είναι ο γιος της κόρης μου και του Βαγγέλη του γαμπρού μου, έτσι. Εννοείται, βέβαια. Και ο γιος του γιού μου αριστερά και της νύφης μου, της Δήμητρας. Πόσο ετών είναι? Είναι ο ένας 2,5 και ο άλλος 2. Έχουν 6 μήνες διαφορά και λειτουργούν μεταξύ τους σαν να είναι δίδυμα. Εδώ φαντάζομαι δεν συγκινείστε, απλώς λιώνετε, έτσι δεν είναι? Οφείλω να σας πω ότι πριν έρθω εδώ, με αυτούς τους δυο ήμουνα.
Όλο το απόγευμα. Νομίζω ότι σας βοήθησαν να σας πάρουν και το άγχος που εσείς συνήθως δεν έχετε, γιατί έχετε τη συγκρότηση. Δεν μας παίρνει απλά το άγχος, μας κάνει και ξεχνάμε τα πάντα. Είναι η καθημερινότητά σας αυτή η φαντασία. Και πού να δείτε το σύζυγο πώς λειτουργεί, έτσι. Ούτε στα παιδιά μας δεν έκανε έτσι. Ούτε στα παιδιά μας. Άρα ισχύει αυτό. Του το λέω συνέχεια. Οι παλιοί ότι το παιδιό μας, τα παιδιά είναι δύο φορές. Δυο χίλιες. Χίλιες, έτσι. Λοιπόν.